Κάπου πήρε τα αυτή μου, κάπου έπεσε το μάτι μου, ότι η μικρή Ολλανδέζα δήλωσε λοιπόν η Μέλωνη. Για να μιλάω μικρή. Στο βγάλω με το nickname. Εσύ την είπε μικρή Ολλανδέζα, τι να πω κι εγώ. Το λέω. Έτσι, μ' αρέσει. Μιλάμε με κωδικού. Λοιπόν, είπε ότι μπορεί να τρέξει και από το ring. Να θε να φύγει. Να θέλω να φύγω. Και εγώ κάπου το διάβασα, κάπου το πήρε το μάτι μου, κάτι άκουσε τα αυτή μου. Νομίζω το σκάουτερ ήταν. Ναι, νομίζω. Το σκάουτερ σε στηρίζει όμως. Ναι, και το ξέρω. Εγώ τώρα όσο αφορά, γιατί έκανε και άλλες δηλώσεις, ότι πρέπει να προσπαθήσω, λέει, πολύ για αυτόν τον αγώνα, ότι θα προσπαθήσω πολύ πάνω στο ring. Η αλήθεια είναι ότι όταν αγωνίζεσαι και για την νίκη και για τον αγώνα, προσπαθείς. Οπότε εγώ αυτό έχω μάθει, μια ζωή να προσπαθώ. Τώρα, το ποιος θα τρέχει, θα το δούμε την ώρα που θα μπούμε μέσα στο τετράγωνο. Εγώ, τις απαντήσεις μου, τις δίνω μέσα στο τετράγωνο. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να δηλώσεις πριν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Οι απαντήσεις δίνονται εκεί μέσα. Και εγώ λοιπόν θα απαντήσω εκεί, όταν μπω στο τετράγωνο. 1η Ιουνίου θα δούμε τελικά ποιος θα τρέξει και ποιος θα μείνει. Συνεχίζει να τη λες μικρή Ολλανδέζα. Εννοείται, μα είναι μικρή Ολλανδέζα, δεν γίνεται. Ηλικιακά είναι. Και ηλικιακά είναι. Και ηλικιακά. Αλλά νομίζω ότι θα μου επιτρέψει όλος ο κόσμος να το πω. Είναι και μικρή μπροστά στην Ελευθερία Παλαιολόγου, η οποία μετράει πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά πρωταθλήματα, πάρα πολλούς τίτλους. Ναι. Βέβαια αυτό δεν έχει σχέση. Έχω την εμπειρία. Εννοείται ότι τεχνικά είμαι μια πάρα πολύ καλή αθλήτρια και ίσως πολύ καλύτερη από τη συγκεκριμένη. Αυτή κάνει, είναι 25 χρονών, κάνει από 12 χρονών, κάνει και αυτή πάρα πολλά χρόνια τώρα από ό,τι διάβασα, γιατί δεν κάθομαι εγώ να ψάχνω, να βλέπω έτσι. Ο κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός και η τακτική σου ξεκινάει το παιχνίδι και από την εμπειρία σου βλέπεις πώς πάει το παιχνίδι και ανάλογα και εσύ παίζεις. Είναι σαν το σκακιστή, το έχουμε πει, η πυγμαχία. Είναι όπως ο σκακιστής. Ο πυγμάχος εκμεταλλεύεται την αδυναμία του αντιπάλου. Εντάξει, όταν ανεβαίνεις πάνω στο ring, περισσότεροι δεν ξέρω, άλλοι μπαίνουν μέσα, παίζουν γιούρια έτσι. Το box είναι άλλο πράγμα. Εγώ λοιπόν, γιατί φέτος γυμνάστηκα, πέρυσι δεν είχα κάνει προπόνηση που έπαιξα τον αγώνα. Φέτος γυμνάστηκα και το άγχος μου δεν είναι η νίκη. Το άγχος μου είναι το πώς θα παίξω. Εγώ θέλω να ανέβω πάνω στο ring και να παίξω το box που έπαιζα και να δει ο κόσμος ποια είναι η πυγμαχία. Ότι δεν έχει καμία σχέση με το ξύλο και όλο αυτό. Ότι είναι θέμα τακτικής. Όλα είναι θέμα τακτικής. Τακ, τακ, είναι σαν το σκακιστή. Παπ, τσιμπάω και φεύγω. Αυτό. Και αυτά. Θα τα πούμε λοιπόν. Θα τα πούμε 1η Ιουνίου λοιπόν στον πάτε. Ναι. Θα σε δούμε. Το σκάουτερ πάντα μαζί σου, το ξέρεις. Ναι. Σ' αγαπάμε πολύ. Ωραία, και θέλω κιόλας να ευχαριστήσω. Καλά και τον Κώστα Θανασόπουλο, που είναι ο νέος μου προπονητής και μάνατζερ, που αυτός με όθησε να ξαναξεκινήσω, γιατί ήμουν 5 χρόνια εκτός. Και όταν πήγα τυχαία να κάνω προπόνηση πριν 2 χρόνια στο γυμναστήριο, πριν 1,5 χρόνο, μου λέει Ελευθερία, έτσι. Και αυτός είναι αυτός που με όθησε. Οπότε ευχαριστώ τον Κώστα Θανασόπουλο, ευχαριστώ τον μεγάλο δάσκαλό μου για άλλη μια φορά. Τον Μίστερ Μιγιάκη, τον Γιώργο Κομπανταϊδάκη, που μου είχε κάνει μια φοβερή προετοιμασία και ξυπνάει μαζί μου 6 ώρα το πρωί και κάνουμε την προπόνηση και γυμνάζεται μαζί μου. Και αυτός απλά ο δάσκολος θα πυγμαχίσει μέσα από τα δικά μου χέρια. Ο αγώνας είναι και των δύο. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω το σπονσορά μου, το Γιάννη τον Μπατσέλη, που έχει το Μιράντα Καφέ στην Ηλιούπολη. Και είναι δύσκολες εποχές και σε μια τόσο δύσκολη εποχή αποφάσισε να με στηρίξει όσο μπορεί και τον ευχαριστώ.